Κύριε Ραμπρούλη, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, δύναμη και το νέο έτος να είναι ένα έτος που μπορεί να σηματοδοτήσει για το λαό μας εξελίξεις προς όφελός του, αρκεί ο ίδιος να πάρει την απόφαση και να κάνει το βήμα. Σωστό αυτό που λέτε, πρέπει να πάρει την απόφαση. Βέβαια το 2023 κύριε Λαμπρούλη φεύγει όχι με τις καλύτερες εντυπώσεις για τους Έλληνες πολίτες, γιατί δεν περάσαμε λίγα, αλλά και το 2024 μας έρχεται με αρκετά ζητήματα. Αύξηση στη τιμή των διοδίων, καταργούνται επιδοτήσεις στο ρεύμα, θα έχουμε τη μάχη, ποιο χρώμα θα επιλέξουμε στα τιμολόγια, η ακρίβεια συνεχίζει και από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Για να τα δούμε όλα αυτά, πώς θα τα βρούμε μπροστά μας το 24 και πώς βλέπει το κόμμα σας τον τρόπο που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Μπαρδούνια, όπως αναφέρετε και εσείς ορισμένα από αυτά, από τα μελούμενα να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα διόδια, σε αυτά που αναφερθήκατε, όπως επίσης και τα ζητήματα των τιμολογίων του ρεύματος, που είναι ένα σταυρόλεξο για γερούς λίτες, επιτρέψτε να πω. Αλλά πίσω από όλο αυτό όμως το ζήτημα κρύβεται βέβαια μια πολιτική που έχει να κάνει με την υπηρέτηση όντως των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και στον τομέα της ενέργειας, γιατί οι μόνοι κερδισμένοι και από τα πράσινα, τα μπλε και τα λοιπά τιμολόγια θα είναι κερδισμένοι, θα είναι οι ίδιοι οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και χαμένος θα είναι ο λαός μας, ό,τι και να επιλέξει θα ακριβοπληρώνει το ρεύμα. Και συνάμα, όπως είπατε και εσείς, όπως εξάλλου ανακοινώθηκε από 1η-1η-24, αυξάνονται τα διόδια στους παραχωρησιούχους, αυξάνεται η τιμή των διοδίων, εκτοξεύοντας βέβαια τα μεταφορικά ή το κόστος μεταφοράς των λαϊκών οικογενειών, αλλά και των μεταφορών, το οποίο ενδεχομένως να έχει να μετακυλιστεί και στην τιμή των προϊόντων που θα μεταφέρονται μέσω των εφοδιαστικών αλυσίδων και προστίζεται ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα αυτό που λέμε της ακρίβειας που είπατε και εσείς, με ό,τι δεν έχει βιώσει το 2023 ο λαός μας και πολύ περισσότερο ότι αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί και θα επιδεινώνεται και το 2024 πέρα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφερθήκαμε ένα μεγάλο, να το πω έτσι, μια μεγάλη προμήνυμα είναι ο προϋπολογισμός του 2024 που πριν από λίγες μέρες ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή που μιλάει για ματωμένα πλεονάσματα, εμείς ματωμένα τα λέμε, λοιπόν 6,1-6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 1,5 περίπου δισεκατομμύρια επιπλέον από το 23 προβλέπεται για το 24, με τον 95% του λαού μας να καλείται να πληρώσει το 95% μάλλον των εσόδων του προϋπολογισμού να το πληρώνει η πλειοψηφία. Αντός, του αν μου επιτρέπετε κύριε Λαμπρούλη για το ρεύμα. Το 95% του προϋπολογισμού να αφορά αυτό που λέμε τους εφοπλιστές, το μεγάλο κεφάλαιο, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Και φυσικά για το λαό μας θα σημαίνει συνεχής αθέμαξη, νέα μέτρα, τέλη, φόροι και φυσικά η απαξίωση και συνεχώς επιδείνωση των κοινωνικών υπηρεσιών που θα έπρεπε το κράτος να παρέχει σε όλο το φάσμα στο λαό μας. Γιατί τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και στην υγεία, ειδικότερα στην υγεία και αυτό το διάστημα με την έξαρση των ιώσεων που είναι μια αναμενόμενη περίοδος έξαρσης των ιώσεων και όχι μόνο αυτό. Την κατάσταση δηλαδή που επικρατεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα νοσοκομεία. Είμαι αυτό το διάστημα εδώ στη Λάρισα, στη Θεσσαλία που όπου κατάγομαι και βλέπουμε και παρακολουθούμε την κατάσταση και όχι μόνο στον τομέα της υγείας. Το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, κύριε Μπαρδούνια, 3 μήνες μετά τις πλημμύρες, με χιλιάδες αγρότες να είναι σε απόγνωση, να μην ξέρουν το τι θα τους ξημερώσει αύριο πλέον. Έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Ναι, αλλά μου επιτρέπετε να σας πω κάτι, κύριε Λαμπρούλη. Άρα λοιπόν, σε όλα αυτά που είπαμε για το 24, έρχονται, συνεχίζει, να το πω έτσι, συνεχίζει η πολιτική ή οι πολιτικές και του 23 προσθέτονται νέα μέτρα και σε αυτά τα νέα μέτρα προσθέτονται και συνθήκες που δημιουργήθηκαν
από την μη υλοποίηση μέτρων, δηλαδή πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Πάντως, κάνετε μια κριτική προς την κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, έχουμε τις εκλογές όπου ο ελληνικός λαός επέλεξε την κυβέρνηση αυτή για την πολιτική τη συγκεκριμένη που εσείς την κατακρίνετε με 41%. Άρα μήπως τελικά είναι, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, η κριτική σας. Αυτό το αφήγημα νομίζω έχει χρεοκοπήσει, γιατί κανένας πλέον και ο πιο ένθερμος, να το πω έτσι, αν θέλετε ένθερμος, ο πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος, ο οποίος ανάμεσα στην επιλογή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, προτίμηση στη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά ευχαριστημένος νιώθει, ικανοποιημένος ή πολύ δε περισσότερο, ακούγοντας αυτό το επιχείρημα περί 41% και κάνουμε ό,τι θέλουμε και σας τα είπαμε, νομίζω ότι πλέον έχει, σας λέω ειλικρινά, έχει αποδομηθεί πλήρως. Και δεν νομίζω ότι και μεταξύ των άλλων, κύριε Μπαρδένο, τι 41%, το 41% του 60%. Ναι. Ήταν, έτσι δεν είναι. Εντάξει, αλλά λοιπόν, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία αυτό ισχύει. Δηλαδή, χοντρικά είναι 25%, 26%, αντανακλά σε ψήφους, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, δεν βγήκε η Νέα Δημοκρατία να πει όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, όλη αυτή η πολιτική που υλοποιείται, τα είχε πει προεκλογικά. Συγγνώμη, τα είχε πει, με συγχωρείτε, δεν είχε πει ότι... Δεν είχε πει ότι θα προχωρήσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν είχε πει ότι θα προχωρήσει σε άλλα νομοσχέδια, ας πούμε στην επιστολική αυτό ψήφο. Ήταν, ήταν θολά και με συγχωρείτε, σημεία ή αναφορές γενικότερες. Είναι άλλο ζήτημα αυτό, το πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται, που εδώ είναι ένα ζήτημα και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς ως κόμμα τουλάχιστον δεν είχαμε καμία αυταπάτη ότι δεν θα προγραμματίσει και τέτοιου είδους ανατροπές και στην παιδεία και στην υγεία και σε άλλους τομείς, στα εργασιακά, στα και πάει λέγοντας. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ο λαός μας μπορεί να καταλάβει πίσω από τις λέξεις τι κρύβεται και τα συνθήματα. Γιατί όταν φτάνουμε στο διατάφτα, είδατε ας πούμε για τη μείωση που έλεγαν για τη φορολογία, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα με τους αυτοαπασχολούμενους. Επιστήμονες, μαγαζάτορες και πάει λέγοντας. Ενώ για το πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα, επιτρέψτε να πω την λέξη καταλυτικό, σε αυτό που, εντάξει, βάζετε και εσείς το ερώτημα, βάλατε το ερώτημα, μα το 41% ψήφισε. Το 41% ή αυτοί που ψήφισαν και ήταν στο 41%, που ήταν μεγάλο μέρος που ψήφισαν από τους αυτοαπασχολούμενους Νέα Δημοκρατία, την αναθεματίζαν γιατί πήραν τα μέτρα που τους οδηγεί πλέον στο ξεκλήρισμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το βλέπουμε στα μαγαζιά, στην κίνηση, το τι συμβαίνει. Μάλιστα. Να πάω λίγο, λιγάκι στο θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, μη ιδιωτικών, όπως θέλετε. Είναι μια κίνηση που φαίνεται ότι είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των Ελλήνων. Δεν ξέρω τώρα με ποια στοιχεία μπορεί να το λέτε αυτό, αλλά... σας το λέω και από τις συζητήσεις που κάνω με απλούς πολίτες, ότι δεν είναι αρνητική. Σου λέει άλλος, αντί να στέλνω το παιδί μου στην Αγγλία ή στην Ιταλία ή στη Γαλλία και να πληρώνω 40 λεφτά, το έχω εδώ δίπλα μου. Ναι, να σας πω κάτι. Εγώ θα θέσω το εξής ερώτημα τώρα. Υπάρχει ανάγκη προφανώς επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων, γι' αυτό και τα παιδιά πάνω στο εξωτερικό. Ναι ή όχι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ποιος καθορίζει λοιπόν τις ανάγκες σε επιστημονικό δυναμικό, τεχνικό δυναμικό, άρα την εκπαίδευσή τους, τη φοιτησή τους κτλ. Κάποιος σχεδιασμός. Εμείς λέμε ότι αυτό το σχεδιασμό θα πρέπει να το κάνει το κράτος. Ερχόμαστε τώρα στην παρούσα φάση και λέμε ποια είναι η κατάσταση στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια και αν όντως ως χώρα, ως Ελλάδα, ναι, έχουμε ανάγκη, όπως έχουμε ανάγκη, αδιαφυσβήτητο, σε μια σειρά από τομείς, επιστημονικά πεδία εννοώ, ειδικότητες, γιατί δεν αυξάνουν τις θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια των εισακτέων. Γιατί απαξιώνουν τα δημόσια πανεπιστήμια και φυτοζούν αυτή τη στιγμή, είναι υποστελεχωμένα, δεν έχουν υποδομές, δεν υπάρχει φοιτητική μέρημνα, δεν υπάρχουν συνδράματα ή εκεί όπου υπάρχουν δίνονται με καθυστέρηση. Πολλά γιατί και πολλά προβλήματα συσσωρευμένα. Απαξιώνεται το δημόσιο πανεπιστήμιο και από την άλλη μεριά σου λανσάρουν το ιδιωτικό ως τι, τη λύση απέναντι σε τι.
στην εκπαίδευση, στην απόκτηση πτυχίων περισσότερων παιδιών. Ή αυτό προφανώς και εκεί οδηγεί το πράγμα, η παράκαμψη του άρθρου 16 του συντάγματος μέσω της σύμπραξης των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστήμιων, όπως προφανώς προαλείται η κυβέρνηση να το φέρει, εισάγει στην ουσία το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή τις ιδιωτικές σχολές μέσω των πανεπιστήμιων στη χώρα μας, στη λογική και στην κατεύθυνση υποβάθμισης των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων. Και βεβαίως μετατρέπει σταδιακά και όσο περνάνε τα χρόνια το δικαίωμα, τη δυνατότητα, όπως θέλετε πείτε το, της απόκτησης ενός πτυχίου με βάση τη τσέπη, το πορτοφόλι της κάθε οικογένειας. Εμείς είμαστε δίκτυοι σε αυτό. Γιατί δεν ενισχύει, επαναλαμβάνω, γιατί δεν ενισχύει όχι μόνο η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όλες βάλανε το λιθαράκι τους, κάθε κυβέρνηση, στο να αποδομηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο και να μετατραπεί ή να το φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο τους ώστε όντως ναι, να πούνε ότι ας δημιουργηθεί και ένα ιδιωτικό εφόσον τα παιδιά μας φέρνουν στο εξωτερικό, φεύγει συνάλλαγμα, φεύγει. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω, ρητορικό το ερώτημα, εφόσον έχουμε ανάγκη από γιατρούς, έχουμε κύριε Μπαρδούνια, γιατρός είμαι, έχουμε ανάγκη από αναισθησιολόγους, έχουμε ανάγκη από 1000 ειδικότητες, νοσηλευτικές, γιατί δεν αυξάνουν τις θέσεις των νοσηλευτών. Μα είπαν ότι θα κάνουν προσλήψεις. Όχι, όχι, των νοσηλευτικών σχολών για να παράξουμε. Για να κάνεις προσλήψεις πρέπει να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, αν υποτεθεί ότι λειτουργούσαν οι περίφημες 1000 τόσες μονάδες εντατικής θεραπείας, θα χρειαζόμασταν 2 φουρνιές του ΤΕΗ νοσηλευτικής Ηρακλείου, για παράδειγμα, να απορροφηθούν για να μπορέσουν να δουλέψουν αυτές τις μονάδες. Μόνο για αυτές. Άρα λοιπόν, τι έχεις ως πρόβλημα, την παραγωγή νοσηλευτών. Γιατί δεν αυξάνουν, γιατί ενδεχομένως να δημιουργήσουν, θα έλεγα εγώ, πολύ προχωρημένο ίσως για την κοινωνία μας ή για την κυβέρνηση, καινούργια νοσηλευτική ή αύξηση του αριθμού των νοσηλευτών, ούτως ώστε να παράξεις μεγαλύτερο αριθμό νοσηλευτών. Αντίστοιχα γιατρών. Λείπουν οι γιατροί, λείπουν οι ειδικότητες. Γιατί δεν αυξάνουν τις θέσεις ειδικότητας σε μια σειρά από νοσοκομεία. Αλλά σε ποια νοσοκομεία και σε ποιες κλινικές και πού θα εκπαιδευτούν αυτά τα παιδιά όταν είναι απαξιωμένα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, με υποστελεχωμένα και φυσικά γιατροί οι οποίοι προσπαθούν και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν στο τεράστιο έργο καθημερινά. Όχι να εκπαιδεύσουν και φοιτητές ή γιατρούς να εξειδικεύσουν, να ειδικεύσουν, συγγνώμη. Άρα λοιπόν είναι όντως, βεβαίως είναι πολιτικό το θέμα, έχει να κάνει με συγκεκριμένες επιλογές, έχει να κάνει με συγκεκριμένες στρατηγικές που εκπορεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας θυμίσω για την παιδεία, Μπολόνια και πάει λέγοντας, την συρρήκνωση του κράτους και της κρατικής χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, όχι μόνο στην τριτοβάθμια, αλλά και στην τριτοβάθμια φυσικά, την απομάκρυνση του κράτους από το κόστος, γιατί κόστος είναι και η παιδεία για το αστικό κράτος, και φυσικά δημιουργία προϋποθέσεων, ούτως ώστε να βρει χώρο δράσης και επένδυσης και κερδοφορίας αντίστοιχα το ιδιωτικό κεφάλαιο και στην εκπαίδευση. Με ό,τι αυτό σημαίνει, και το τονίζω αυτό κύριε Μπαρδούνια, για την εκπαίδευση των παιδιών και των αυριανών επιστημόνων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, ένα λεπτό έχει μείνει. Επειδή είστε και γιατρός, θέλω ένα σχόλιο να μου κάνετε σχετικά έτσι με τελευταία έκκληση που υπάρχει από τα αρμόδια χείλη ότι θα πρέπει να ξαναφορέσουμε τις μάσκες σε κλειστούς χώρους μέσα μαζικής μεταφοράς και νοσοκομεία, γιατί έχει αυξηθεί σημαντικά τα κρούσματα COVID. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι ανέφερα κάτι και στην αρχή της κουβέντας μας. Είμαστε σε μια περίοδο που παρατηρείται μια έκταση των ιώσεων και φυσικά του COVID, ο οποίος COVID είναι πλέον ως ιός μαζί μας, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να παίρνονται τα μέτρα αυτά που νομίζω ο λαός μας έχει εκπαιδευτεί τα τελευταία χρόνια, και η μάσκα όπως είπατε, και τα μέτρα αντισηψίας, και όσο το δυνατόν
η αποφυγή του χώρου συναθρίσεων, ειδικά αυτές τις μέρες που ευνοούν, να το πω έτσι, το συγχρονισμό του κόσμου σε κλειστούς χώρους, μεγάλους χώρους ή στα σπίτια κτλ. Νομίζω ότι μπορούν να πάρουν κάποια μέτρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα όπλα βέβαια, και μην ξεχνάμε ότι πρέπει, ας το πούμε και έτσι, και τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι αφορά την πρόληψη, δηλαδή οι εμβολιασμοί και αυτοί να σημειωθούν από τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και φυσικά με τα πρώτα συμπτώματα ή το πρώτο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει, να υπάρχει μια επαφή με το ιατρικό, τους γιατρούς, προκειμένου να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στους ασθενείς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.